Γεια σας φίλες και φίλοι, καλές γιορτές, καλό Πάσχα, τις γιάλες το Πάσχα, να περάσουμε ωραία. Ο καιρός ελπίζω να στρώσει, γιατί αυτό το πολικό ψύχος είναι μέρος κλιματικής αλλαγής και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά σήμερα είναι μαζί μας ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο οποίος ήταν πριν 2 εβδομάδες πάλι μαζί μας. Ο Γιώργος είναι ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ρήπανσης και μιλήσαμε για τα θέματα της, την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στη Λευκύμη την εποχή, τις μέρες εδώ και 2-3 εβδομάδες. Είπαμε και κάτι για τα πετρέλαια, που αυτά τα 2 θέματα θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Γιώργο, καλώς όρισες και πάλι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είσαι δηλαδή συνεργάτης από εδώ και πέρα της εκπομπής, όχι απλά καλεσμένος. Και θα πρέπει να σου πω τη συγχαρητήρια για την τον αγώνα που έχεις κάνει τον τελευταίο μήνες στην Λευκύμη. Να πω ότι δεν είσαι υποψήφιος, γιατί πολλοί που κάνουν αγώνες όλο μια είναι και υποψήφιοι και λες μετά τώρα γιατί τους κάνουν άρρωτοι τους αγώνες. Δεν θα είσαι υποψήφιος, οπότε μην ανησυχεί κανείς, μπορείτε να ακούσετε ελεύθερα τι έχει να πει. Λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες σου και την παρέμβαση στο συνήγορο του πολίτη, όπου έστειλε έγγραφα προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Λευκύμη και ιδιαίτερα με την κάψη των σκουπιδιών που έκαναν ορισμένοι, αλλά και όσα ανέφερε στην προηγούμενη εκπομπή, που γέμισε η Λευκύμη τέλος πάντων σκουπίδια, που οι κάτοικοι της Λευκύμης άλλο που δεν θέλανε να τη σώσουν από τα σκουπίδια, είδα ότι εισακούστηκε, πέτυχες δηλαδή κατά πολύ τον αγώνα σου, και πρέπει να το πω αυτό δηλαδή, και χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μας, να το ξανασυζητήσουμε λίγο. Οι αρμόδιοι εκεί, οι οργανισμοί στη Λευκύμη των κινημάτων έκαναν ένα πολύ ωραίο καθαρισμό και θεωρώ ότι η καύση των σκουπιδιών που γινόταν από κάποιους συγκεκριμένους δεν θα ξαναεπιτευχθεί. Καλησπέρα για άλλη μια φορά που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Ναι, όντως έτσι είναι. Παρατηρείται μια βελτίωση όσον αφορά πάμε το καλύτερα. Ακριβώς. Η Λευκύμη. Δεν έχει παρατηρηθεί από εδώ και καιρό νέα καύση σκουπιδιών και πλαστικών όπως γινόταν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία σιγά σιγά θα ευωδώσει. Δεν είναι λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν είναι λύση οποιαδήποτε μορφή καύση. Να κάνω την παρένθεση, συγγνώμη που θα συμβήσω. Ναι, βεβαίως. Μια και ο αντιπρόεδρος του Αλεύχημων το είπε και το είδαμε στο δελτίο ειδήσεων του Start, ότι πρότεινε κάποια μορφή καύση, λέει, με κινητή, μονάδα κτλ. Τα οποία δεν αληθεύουν αυτά που είπε ο Γιάννης. Τώρα, όπως και στο Facebook, ναι, νομίζω έγινε κατανοητό. Mm. Εύχομαι στο Γιάννη να πάει καλά, που είναι και υποψήφιο δήμαρχος. Μαζί του, δηλαδή, αν ήμουν στη Λευκή, θα σε ψήφιζα, Γιάννη. Δεν το λέω, δεν το συζητάμε. Είσαι του κινήματός μας και θεωρώ καλύτερα να βγεις εσύ δήμαρχος από κάποιον άλλον. Επειδή θα εφαρμόσει σίγουρα τα σωστά για το χιτά Λευκύμης και για τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν το συζητάμε. Αλλά την άποψή σου που κατέθεσε εσύ εκ μέρου του κινήματος και του συλλόγου για κινητές μονάδες καύσης, αυτό καλό είναι να μην το ξαναπούμε, γιατί δεν υπάρχει τέτοια θέματα και μόνο δηλαδή χάνεις από κύρος. Αυτό ήθελα να πω που τα λέμε αυτά. Γιατί εντάξει, ο πνιγμένος τραβείται από τα μαλλιά του. Έτσι. Δηλαδή η Λευκύμη, προκειμένου να βρει μια λύση να μην λειτουργήσει ο χιτά, δεν είναι σωστό να αποδεχτεί οποιαδήποτε λύση η οποία δεν είναι συμβατή ούτε με την νομοθεσία ούτε με τη λογική. Εντάξει, καθ' όλα τα άλλα, συνεχίζουμε, είμαστε μαζί σου, σας αγαπάμε στη Λευκύμη και σας υποστηρίζουμε. Τον κυριότερο λόγο σε αυτή την περίπτωση με το θέμα των σκουπιδιών τον έχουν οι επιστήμονες. Αυτοί είναι που θα δείξουν τον τρόπο και την κατεύθυνση για να πάρουν τις αποφάσεις όποιοι θα βγουν αύριο μεθαύριο στο Δήμο, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν μια απόφαση που θα είναι έγκυρη, που θα είναι εμπεριστατωμένη από τους επιστήμονες. Πιστεύω ότι είναι το πιο καλύτερο αυτό. Για άλλη μια φορά ελπίζω ότι η κατάσταση στη Λευκύμη, με την παρέμβαση κιόλας και της δικιάς σας εκπομπής, θα βελτιώνεται όσον αφορά το θέμα της περιβαλλοντολογικής ρήπανσης. Επιμένω σε αυτό. Κάποιο νέο για το θέμα του σκουπιδιών. Από το συνήγορο του πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα, είχαμε κάποιο νέο. Ναι, είχα κάποια επικοινωνία και μου λένε ότι ακόμα το θέμα είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή περιμένουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Ακριβώς. Άρα οι υπηρεσίες
θα απαντήσουν να πούνε για ποιο λόγο δεν επενέβησαν. Ακριβώς. Γιατί είναι, δεν είναι, το θέμα δεν έχει λήξει από πλευράς υπηρεσιών, γιατί πρέπει να εφαρμόσουν τη δουλειά τους. Άμα δεν την κάνουν τη δουλειά τους αποδεδειγμένα, υπάρχουν και κυρώσεις για τις υπηρεσίες. Δεν είναι το θέμα αυτό για να πολεμάμε κάποιον ή κανέναν, έτσι. Αλλά καμιά φορά χρειάζεται και παρέμβαση στον λόγο του συνηγόρου, του πολίτη, για να εφαρμοστούν ορισμένες κανονισμοί στην Ελλάδα που δεν τηρούνται. Μα γι' αυτό και υπάρχουν και αυτοί και συγκεκριμένοι φορείς, για να μπορούν να ελέγχουν και να υλοποιούνται οι νόμοι και στην πράξη. Αν δεν υλοποιούνται οι νόμοι στην πράξη, τότε θα βρισκόμαστε σε μια διαρκή αταξία και δεν θα υπάρχουν πλέον κοινωνίες. Δεν έχει νόημα. Ή τους εφαρμόζουμε όλους ή τα αφήνουμε και πάει στο καλό. Και αφού τα εφαρμόζουμε, τα εφαρμόσουμε. Και θα τονίσω για να μια παρένθεση. Βλέπουμε, επειδή έτσι στις εκπομπές μας είναι καλό να βλέπουμε ωραία πράγματα της Κέρκυρας, να ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι του YouTube που λέγεται Drone Road για τα πολύ ωραία στιγμιότυπα που βλέπουμε από τα οικοσυστήματα της Κέρκυρας, αλλά και το συγκεκριμένο που βλέπουμε τώρα που ήταν στη Βόρεια Κέρκυρα, που σπάνια το βλέπει κανείς, μόνο να πάει αυτό εδώ με το καράβι κάπου προς τα εκεί, και είναι πραγματικά ακυκλοφόρητα πρώτα εξαιρετικά στιγμιότυπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Drone Road. Μπορείτε να τα δείτε και στο YouTube σε υψηλή ανάλυση. Λοιπόν, είπαμε να πούμε και για τα πετρέλαια, ώστε στο δεύτερο μέρος να πούμε για το θέμα των αγορεμάτων. Για τα υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θέλω να τα βάλω από με μια νέα βάση σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένες απόψεις οι οποίες τηρούνται από μεγάλο μέρος των κινημάτων και υιοθετούνται, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μας εδώ στην εκπομπή Ζωή Οικολογικά, που μελετάμε αξιοκρατικά όλα τα οικολογικά θέματα και όχι με τοπικό χαρακτήρα αλλά σφαιρικό χαρακτήρα, λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες απόψεις οι οποίες στερούνται οριμότητας, να το πω έτσι. Και θα ήθελα να το βάλω με αυτόν τον τρόπο. Ένα είναι μία θέση πολύ περίεργη, την οποία βλέπω να κρατάνε τα κινήματα που είναι ενάντια στην εξόρυξη πετρελαίων, όπως της Υπήρου και της Πρέβεζας και όλα τα άλλα γκρουπ που είναι στο Facebook, στο οποίο γράφουν πολύ ωραία πράγματα. Όμως υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο όλοι τηρούν, και για μένα αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα έλλειψης οριμότητας, αν μη τι άλλο. Επειδή είναι πολύ σημαντικό στον αγώνα να είμαστε όριμοι αυτόν, θα πούμε τώρα το γιατί, και ο αγαπητός Γιώργος ο Ρουμιγιώτης που είναι εδώ μαζί μας απόψε, γνωρίζει καλά τα θέματα ασφάλειας γύρω από τα πετρέλαια και έχει άποψη, οπότε θα το ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση αυτή στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, θα το βάλω πολύ απλά το ερώτημα και το θέμα, έτσι, το παράδοξο που επικρατεί με όλα αυτά τα κινήματα που είναι ενάντια στα πετρέλαια. Δεν είδα ούτε μία ανάρτηση στο Facebook, για παράδειγμα, που να μιλάει υπέρ της άλλης άποψης. Δηλαδή, ποια είναι η πρόταση. Δηλαδή, θα σταματήσουμε να μην γίνει εξόριξη πετρελαίων, αλλά πώς θα πάρουμε εμείς ρεύμα. Μα ούτε ένας, δεν ξέρω, δεν έχουν επιτρέψει οι διαχειριστές, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει γράψει υπέρ των ασύμων πηγών ενέργειας. Και το θέμα μου είναι, Γιώργο, αν θέλεις και κινήσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, είναι δυνατόν να καταθέτουμε άποψη όχι στα πετρέλαια, μα όχι στο ένα, όχι στο άλλο, 100% ενάντια στα πετρέλαια, που είναι και η δική μου άποψη, δεν το συζητάω, αλλά χωρίς να προτείνουμε ή να αποδεχόμαστε τουλάχιστον την εναλλακτική λύση, η οποία δεν είναι εναλλακτική, είναι η σωστή, η ουσιαστική λύση, που θα εφαρμοστεί έτσι και αλλιώς στα επόμενα χρόνια. Άλλο αυτό. Απλά παρατήρησα ότι σε όλα αυτά τα μεγάλα κινήματα στο Facebook, έτσι, δεν έχω μα ούτε ένα post για υπέρ των φωτοβολταϊκών, ότι είναι φθηνά, όπως βάζω εγώ κάποια post και δεν βλέπω, φαίνονται παράξενα ορισμένων. Αυτό θα συζητήσουμε. Ναι, όχι στα πετρέλαια, αλλά υπάρχουν και προτάσεις οι οποίες είναι δημιουργικές, είναι συμβατές, είναι φιλικές προς το περιβάλλον, και αυτές είναι οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πηγές αυτές μπορούν να απορροφηθούν μέσα από το περιβάλλον, μέσα από τη φύση, χωρίς να επιβαρύνουν αυτό που φοβόμαστε, όπως φοβόμαστε με τα ορυχτά, τα οποία μέχρι τώρα είναι οι συνήθεις και αποκλειστικοί τρόποι διάθεσης. Αυτές οι οποίες πρέπει κάθε φορά
να τις συζητάμε για να μπορέσει ο κόσμος να αρχίζει να συνειδητοποιεί για το μέλλον το οποίο έρχεται. Αυτός είναι και ο λόγος που με την εξόρυξη του πετρελαίου έχει γίνει ήδη υπάρχει ήδη καθυστέρηση του πολυπόθητου σχεδίου εξόρυξης και πετρελαίων εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί τα πράγματα υπάρχουν πολλά θέματα πάνω στο τραπέζι. Βέβαια, εν πρώτης, η εξόρυξη του πετρελαίου, όπως είναι γνωστό σε πολλούς, είναι κοστοβόρα εδώ πέρα στην Ελλάδα και γι' αυτό έχει πλέον κάπου μπει στην άκρη, δεν υλοποιείται, όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που είναι να συζητήσουμε, γιατί πλέον θα αποτελέσει παρελθόν σιγά σιγά σε λίγα χρόνια, είναι τα πετρέλαια. Καλύτερα να συζητάμε για τις καινούργιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πάντως και εσύ πιστεύεις ότι εάν τηθόμαστε ιδεολογικά ενάντια σε οποιαδήποτε εξόρυξη πετρελαίων, θα πρέπει να αντιπροτείνουμε και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και να... Δηλαδή το επιβεβαιώνεις, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Ναι, δεν είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά το λέει και η αλογική. Ένα φωτεινό παράδειγμα. Δηλαδή οι κύριοι που πάνε και γράφουν στο Facebook να μην γίνει εξόρυξη στην Ήπειρο, συμφωνώ, αλλά όταν πάνε στον διάτρο, με τι πάνε? Και όταν πάνε στη διαδήλωση που θα κάνουν διαδήλωση σε πετρέλαια, με τι πάνε? Και έχοντας πετρέλαιο, δεν πάνε? Λοιπόν, άρα λοιπόν, εφόσον δηλαδή εσύ δεν θες να κερδίσεις το πετρέλαιο το δικό σου, αλλά θες να κερδίσεις το πετρέλαιο το δικό μου. Δηλαδή παίρνεις τη δική μου περιοχή, που είναι κάπου αλλού. Αυτό είναι το, δεν είναι για το περιβάλλον γενικά. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, κοιτάξτε, πέρα από το Facebook, να πω τώρα το πρόβλημα αυτό εκ πείρας, υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία γίνεται συζήτηση, μπαίνει το θέμα ενέργεια κάτω. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί, στην προκειμένη περίπτωση με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, το προκάλεσαν μη κυβερνητικές οργανώσεις μαζί με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κροατίας, από το Ζάγκρεπ. Συγκάλεσαν συμβούλιο 14 χωρών. Είχα εγώ τη τιμή να προσωπήσω την Ελλάδα ως εκπρόσωπος του ΕΚΟΚΟΡΦΟΥ στη συνάντηση αυτή. Και εκεί καθίσαμε μαζί με 14 χωρών εκπρόσωπος κυβερνήσεων, υπουργείων οικονομικών και εταιριών πετρελαίου. Και το θέμα λοιπόν εκεί πέρα ήταν αν θα πρέπει να γίνει ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς Αυλώνας. Γιατί δεν είναι και ο Μπουργκάς Αυλώνας που ήταν να γίνει παράλληλα τότε και δεν έγινε κανένας από τους δύο τελικά. Έτσι. Λοιπόν, όταν φτάσετε λοιπόν, αγαπητοί εσείς μαχητές του Facebook, στο σημείο να καθίσετε στα τραπέζια αυτά με τους πλέον αρμόδιους να συζητήσετε τα θέματα αυτά, να σας πω εγώ πόσο ωραία θα είναι αν δεν εκφράσετε και την άποψη για την εναλλακτική λύση, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο αυτό, γιατί όταν έρθετε εκεί θα σας λένε, παιδιά, πήγαινε σπίτι σου, γιατί εσύ για να έρθεις εδώ στη συνάντηση έκαψες πετρέλαιο με ένα αεροπλάνο. Οπότε είσαι ανάξιος συζητήσεως. Έτσι, δεν είσαι αξιόπιστος για συζήτηση. Άρα λοιπόν, όταν πάμε σε αυτές τις συναντήσεις, πρέπει να έχουμε μια άποψη εναλλακτική διαφορετική και την έχουμε εμείς την άποψη. Ήδη η τεχνολογία έχει ξεπεράσει και έχει υπερκαλύψει τις προσπάθειες των πολιτικών να καθυστερήσουν την οικολογική αλλαγή στην ενέργεια. Προσπαθούν όσο μπορούν να καλύψουν γιατί κλείνουν οι εταιρείες τη διάθρακα. Λογικό είναι. Τόσοι άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Και αυτοί πάνε μετά και πιάνουν δουλειά στα πολυπολιτικά στην Αμερική όμως τώρα. Είναι πολύ περισσότερες οι θέσεις εργασίας σε φωτοβολταϊκά στην Αμερική από όσες χάνονται από το διάθρακα. Δεν πάνε καθόλου άσχημα. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Υπάρχει πολύ. Δουλεύει ο κόσμος με τα φωτοβολταϊκά. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, αν δεν έχετε μια τέτοια άποψη, έστω να επιτρέψετε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει να βγείτε ειδικοί, θα προτείνετε και να κάνετε. Αλλά όταν ο άλλος βάζει ένα post και λέει ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν πέσει το 1,7 κτλ. Και δεν το δημοσιεύετε, τότε τι κίνημα είσαστε, συγγνώμη. Και αν κάποιος έχει, έτσι να σταματήσω εδώ πέρα, γιατί δεν θέλω να κάνω μονόλογο, αλλά έπρεπε να τα πω αυτά και θα το δημοσιεύσω εκεί. Ελπίζω να το δείτε όλοι στο Facebook. Και όποιος έχει διαφορετική άποψη, βάλτε μου και ένα βίντεο, ανεβάστε το να το μεταδώσουμε εδώ στην εκπομπή. Δεν χρειάζεται να έρθετε. Πέστε τα και ανώνυμα, ρε παιδί μου, τα επιχειρήματά σας, να τα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή. Και τελειώνω ξανακάνοντας το ερώτημα, αν είναι δυνατόν να τηρθόμαστε ενάντια στις εξορίξεις πετρελαίου, χωρίς να υποστηρίζουμε και την εναλλακτική λύση.
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ένα φωτεινό παράδειγμα της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και οι χώρες του αραβικού κόλπου, του Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν τοποθετήσει μέσα στις έρημους φωτοβολταϊκά. Σήμερα, τώρα. Ναι. Φωτοβολταϊκά, τα οποία μέσω αυτών παράγουν αφαλατωμένο νερό, πόσιμο νερό, και για ιδιωτική χρήση στις κατοικίες, αλλά και για ποτίσματα, για καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις φυτών κτλ. Από εκεί να καταλάβουμε από το φωτεινό παράδειγμα των αραβικών αυτών χώρων, που είναι κατεξοχήν χώρες παραγωγής πετρελαίου, προς τα που προσανατολίζονται. Δηλαδή το μέλλον αυτό είναι πολύ κοντά, δεν είναι μακρινό. Φανταστείτε από τα πετρέλαια πόσο αρνητικά πράγματα έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν επηρεάζεται αρνητικά μόνο το περιβάλλον στην ατμόσφαιρα, έτσι, η ρύπανση που έχουμε, αλλά επηρεάζεται και το υπέδαφος. Φανταστείτε πόσες κατακρημνήσεις βράχων έχουμε και τα λοιπά από την εξόρυξη του πετρελαίου. Στο σημείο αυτό που γίνεται η εξόρυξη, δημιουργείται ένα κενό που βέβαια με τη σειρά καλύπτεται με το νερό. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές μέθοδοι, οι οποίοι δεν είναι τόσο ασφαλείς όσο φανταζόμαστε. Και ποιος μας λέει εμάς ότι αυτοί οι σεισμοί που οι οποίοι δημιουργούνται κατά καιρούς, ένα μέρος από αυτόν δεν προκαλούνται από την εξόρυξη του πετρελαίου, παραδείγματος χάρη. Σίγουρα. Λοιπόν, και το fracking που απαγορεύτηκε. Ναι. Κοιτάξτε, απαγορεύτηκε, λέει η κυβέρνηση, το fracking, το απαγορεύσαμε. Το fracking, φάτε το άλλο. Απαγορεύσαμε, λέει, το fracking, αλλά δέστε το άλλο που δεν είναι σαν το fracking. Όχι. Το fracking είναι οικονομικά ασύμφορο. Τελείωσε το fracking. Μόνο τα συμβατικά πετρέλαια, στην προηγούμενη εκπομπή πάλι. Μόνο τα συμβατικά πετρέλαια θα είναι βιώσιμα από πλευρά εξόρυξη. Δεν θα συμφέρει να γίνει το fracking. Οπότε, δώρο άδωρο η κυβέρνηση που μας το απογόρευσε. 7 χρόνια που θα γινόταν, ό,τι θα γινόταν, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Ούτε τώρα είναι ασύμφωνα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, το νέο της εβδομάδας. Το νέο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, με τα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για όσους παρακολουθείτε, είχαμε πει στις προηγουμένες εκπομπές για το ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ φθηνότερης τιμής από το βολταϊκά, το κατέχει το Μεξικό, το οποίο είναι μαζί με την ιταλική εταιρεία, την Enel, που είναι η κρατική εταιρεία του ηλεκτρικού, επέτυχε την τιμή του 1,77 cents ανά κιλοβατόρα κόστος κατασκευής πάρκου, που είναι 6 φορές, μόνο 4 φορές με 5, φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Και τι γίνεται τώρα, ακούστε, γιατί υπάρχουν και ένα παράδοξα που συμβαίνουν. Για κάποιο λόγο το Μεξικό, καθώς μαθαίναμε αυτά και τα συζητάγαμε εδώ, τους τελευταίους 6 μήνες είδανε ότι υπήρξε στο Μεξικό μία πρωτοφανής αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας του κόσμου. Τώρα αυτό γιατί έγινε, αυξάνεται η ενέργεια, αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και είμαστε όλοι, μπαίνουμε πια όλες τις τεχνολογίες και όλοι σε όλο τον πλανήτη οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ψυχολογικό, γιατί το Μεξικό θεωρείται παγκόσμιο ρεκόρ σε φωτοβολταϊκά. Σου λέει, έχουμε αρκετό ωραίο με φτηνό, ας κάψουμε. Μπορεί να είναι και ψυχολογικό λίγο που παίζει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μελετήσανε να δούνε σε ποιο οφείλεται αυτή η αύξηση κυρίως και είδανε και το εξής, ότι μάλλον τι επιπτώσεις έχει αυτή η αύξηση. Και είδανε το εξής, ότι το Μεξικό στις ερήμους τους έχει πολύ μεγάλη παραγωγή πετρελαίου. Έχει πάρα πολλές μικρές περιτρεροπηγές, οι οποίες για να λειτουργήσουν χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε τι γίνεται τώρα, το εξής παράδοξο. Το ρεύμα αυτό που λέγαμε ότι παράγει το Μεξικό από τα φωτοβολταϊκά, το χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος οι πετρελοπηγές για να αντλήσουν το πετρέλαιο, το οποίο χρειάζεται περισσότερο τώρα να αντληθεί λόγω της αύξησης των τελευταίων 6 μηνών στην κατανάλωση ενέργειας στο Μεξικό. Οπότε τι γίνεται. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση του Μεξικού αποφάσισε το εξής. Μέχρι το 2022 θα έχει τετραπλασιάσει τα φωτοβολταϊκά. Άλλο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο οφείλεται στην υπεράυξηση του πετρελαίου, της κατανάλωσης, το οποίο αυξάνει την κατανάλωση του πετρελαίου, το οποίο χρησιμοποιεί ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά, και έτσι η κυβέρνηση σου λέει, δεν κάνω περισσότερες πετρελοπηγές, αλλά κάνω
περισσότερα φωτοβολταϊκά. Τετραπλασιασμός φωτοβολταϊκών σε τρία χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε, καμιά φορά είναι περίεργες οι συσχετισμοί μεταξύ του συμβατικού καυσίμου και του οικολογικού. Και τη δεκαετία αυτή που θα περάσει μέχρι να πάμε στο 100% οικολογικά, θα δούμε πολλά περίεργα πράγματα. Πάντως, πάντα θα πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με τη θετική άποψη. Και ποτέ να μην είμαστε ενάντια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ, Γιώργο, ήθελα να πω το εξής. Πολλοί είναι ενάντια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο και μόνο διότι βρίσκονται πάντα κάποια μεγάλα κεφάλαια, κάποια μεγάλες εταιρείες να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό, να κερδοσκοπήσουν. Οι πολλοί λένε, και είμαι σίγουρος, πολλοί από τα κινήματα που δεν γράφουν τίποτα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλοί από αυτούς λένε ότι ναι, να βάλουμε μικρά φωτοβολταϊκά στο σπίτι μας και μικρή ανεμογεννήτρια στο σπίτι μας, αλλά όχι μεγάλα βαριά φωτοβολταϊκά πάρκα και αιολικά πάρκα που είμαστε ενάντια. Συμφωνώ, είναι καλύτερα αυτό. Έτσι, είναι καλύτερα. Αλλά από πρακτικής απόψεως έχει αποδειχτεί με μαθηματικά ότι δεν θα λύσει το συνολικό ζήτημα που είναι να πάμε κάποια στιγμή να έχουμε εξαφανίσει τους κινητήρες καύσης, ώστε να μην περάσουμε τους δύο βαθμούς. Έτσι, πάμε τώρα κοντεύουμε στον 1,5 βαθμό, δεν τον αποφεύγουμε. Εάν αύριο σταματούσαν, σε 5 χρόνια σταματούσαν οι κινητήρες καύσης, μπορεί να γλιτώναμε τους 2 βαθμούς. Άρα δεν προλαβαίνουμε, καταλάβατε, εάν δηλαδή βασιστούμε στο να βάλει ο κάθε ένας μας μικρά φωτοβολταϊκά. Πάντως να ξέρετε ότι με τη νέα μορφή, γιατί πάμε στο διάλειμμα και να κλείσω αυτό, γιατί στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε και για τα απορρίμματα. Λοιπόν, με τη νέα μορφή θα μπορεί και τη νέα μορφή κοινωνίας που θα είμαστε. Θα μπορεί και ο πολίτης να βάζει και η εταιρεία η μικρή να βάλει και η μεγάλη εταιρεία να βάλει και ένα ολόκληρος δήμος θα μπορεί να βάλει τα δικά του, τις δικές του ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις δικές του μπαταρίες που θα εξελιχθούν, θα είναι φτηνές και ακίνδυνες ώστε να είναι 100% αυτόνομος. Οπότε μην σας απασχολεί, αγαπητοί φίλοι, εάν θα είναι, λέει του, θα επενδύσει ο καπιταλιστής ή θα τα βάλουμε εμείς τα φωτοβολταϊκά. Όποιος και να τα βάλει, το ζητούμενο είναι να μπουν. Και θα μπουν, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί κύριοι, πάμε για... Τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Για να πάμε στο διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα τώρα. Σίγουρα με τα πετρέλαια υπάρχουν ακόμα κάποιες σοβαρές σκοπιμότητες, γι' αυτό και δεν προωθούνται στο βαθμό που θα θέλαμε να προωθηθούν, που θα θέλει ο κόσμος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν θα με ρωτήσετε ποια είναι τα αρνητικά που κρύβονται πίσω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν μπορώ να βρω. Μάλιστα. Ναι, υπερτιμολόγηση ακούγα. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι. Δεν φταίει η ανεμογεννήτρια, εάν είναι υπερτιμολή κάποιος. Και η ανεμογεννήτρια δεν είναι θέμα. Είναι θέμα χωροθέτησης. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος. Οι Κινέζοι τα κατάφεραν. Σίγουρα κάποια στιγμή θα. Είμαστε ενάντια στις ανεμογεννήτριες στην Κέρκυρα. Θα υπάρξουν και φορολογήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι. Αλλά θα είναι φορολογήσεις, λοιπόν, πιστεύω, συμβατές και. Ωραία. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε με το debate, κυρίες και κύριοι, αυτό. Τελείω και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το debate μαζί με τον Γιώργο τον Ρωμελιώτη, τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη πια της εκπομπής, που είναι από τη Λευκήμη. Είχαμε ένα debate που λέτε για το θέμα των ανεμογεννητριών. Πολλοί κόσμοι είναι ενάντια σε ανεμογεννήτριες. Ναι, και εγώ είμαι ενάντια σε ανεμογεννήτριες. Η πρώτη εκπομπή που αποκάλυψε τις ανεμογεννήτριες στην Βόρεια Κέρκυρα ήταν η εκπομπή Οικολογικές Τρίπλες εδώ και 12 χρόνια, όπου μαζί με τον Σπύρο τον Κασίμη την είχαμε αποκαλύψει εδώ, που είναι από το Ράδιο Κέρκυρα, του Σταρθ. Την παρουσίασα εγώ. Έτσι, είμαστε ενάντια από τότε στις ανεμογεννήτριες αυτές. Όμως δεν είμαστε ενάντια στην ανεμογεννήτρια σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και το ότι μπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει άψογα το απέδειξαν οι Κινέζοι. Στα βόρεια της Κίνας, στις κάτι πολύ κρύα βουνά, που εκεί είναι οι μεγαλύτερες πηγές, πώς το λένε, mines, που παίρνουν το γιάνθρακα, τα ορυχεία του γιάνθρακα, ορυχεία της Κίνας, που λέτε, κυρίες και κύριοι, εκεί έχουν ορυχεία που τροφοδοτούν όλη την Κίνα με γιάνθρακα. Στα βόρεια, τα βουνά της Κίνας, το χωνί, που είναι κρύο και δεν πετάει, όχι πολύ, τίποτα δεν πετάει εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί τι κάμανε τώρα αυτοί.
επειδή εκεί φύσαν οι ισχυρότεροι και σταθερότεροι αέριδες στον πλανήτη, σου λέει εδώ δίπλα στα ορυχεία της, του Γιάνθρακα, μας συμφέρει να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Και βάλανε, γεμίσανε εκεί όσο μπορούσαν ανεμογεννήτριες. Έφτασε λοιπόν κάποια στιγμή όπου το 10% του ρεύματος που παραγάνε από τις ανεμογεννήτριες περίσσευε και δεν ξέραν τι να το κάνουν. Και τι πάνε τότε. Φτιάχνουμε, λέει, ένα μεγάλο δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος, αυτό που έτσι και έτσι περισσεύει, είναι τζάμπα είναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν χαθεί λίγο στον δρόμο, γιατί είναι τζάμπα. Να το πάρουμε μέχρι τις μεγάλες κατανάλωσες περιοχές της Κίνας που καταναλώνουν. Πολύ φανταστείτε τι καταναλώνουν η Κίνα τώρα που έχουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ακόμα το ρεύμα παράγει, φροντίζει από το δίκτυο ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, να μην στο πολυλογώ. Τελειοποίησε η Κίνα το και μάλιστα μπήκε σε λειτουργία στις 19 Γενάρη του χρόνου του έτους αυτού. Τελειοποίησε το πιο σύγχρονο μεγάλο δίκτυο με 4 τεραβόλτ. 4 εκατομμύρια βόλτ τάση μεταφοράς. Μεταφέρει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Δεν θυμάμαι τώρα. Το είχαμε αναφέρει σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά έτσι σαν είδηση γρήγορη. Και τι θέλω να σας πω, ότι ενώ πρώτα λέγαμε ότι δεν συμφέρει να μεταφέρουμε το ρεύμα γιατί έχει απώλειες και με περισσότερο λιγνίτη ή πετρέλαιο να το παράγουμε, τώρα άλλαξε αυτή η εποχή. Τώρα λέμε λίγο ρεύμα παραπάνω να παράγουμε δωρεάν με ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά, θα μπορούμε να το μεταφέρουμε και ας χάνεται και λίγο και θα έχουμε απεριόριστο ρεύμα δωρεάν που τι, δεν θα χρειάζεται ούτε να το αποθηκεύουμε. Διότι η μεγαλύτερη δυσκολία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η αποθήκευσή του για ώρες μη παραγωγής. Αυτό όμως έχει λυθεί και με την αναλλαγή ενέργειας από μέρος σε μέρος, με αυτόν τον τρόπο που σας είπα και με τα κομπιούτερ, αλλά και με το υπάρχουν για το υπόλοιπο λίγο που θα μείνει, λέει, που θα χρειαστεί αποθήκευση, τελειοποιούνται και οι μπαταρίες. Άρα πάμε σε έναν κόσμο ο οποίος η μία περιοχή θα καλύπτει την άλλη με αρκετό ρεύμα που θα παράγεται με ανανεώσιμες πηγές, οικολογικά, με πολύ λίγο κόστος. Και αυτό το θέμα είναι ότι αν βοηθήσουν και οι κυβερνήσεις, μέχρι το 2030 θα είναι πραγματικότητα. Το έχουν υπολογίσει οι επιστήμονες. Και βλέπουμε τώρα ορισμένα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για να εξυπηρετήσουν το Γιάνθρακα, που το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι κρίμα να κλείνουν 250 εταιρείες 8 χρόνια οι άνθρακα στην Αμερική, λόγω του ότι τους πήρε τη δουλειά το φυσικό αέριο και μετά τα φωτοβολταϊκά, είναι κρίμα, το καταλαβαίνω. Αλλά που είναι και επιτακτική ανάγκη να πάμε γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές 100% και να μην τις καθυστερούμε. Γιώργο, έπιασα μονότερμα πάλι. Όχι, εντάξει, πρέπει κάποιοι που και πού να λέμε αυτά τα νέα. Το νέο λοιπόν είναι ότι επειδή ανακατεύτηκε και το πετρέλαιο στα φωτοβολταϊκά, τετραπλασιάζεται πήραν απόφαση να τετραπλασιάσουν τα φωτοβολταϊκά. Έτσι ακριβώς. Που δεν κακό είναι μία καλού, δηλαδή όλα είναι κάπως περίεργα συνεβασμένα. Ναι, θα ομαλοποιηθούν τα πράγματα σιγά σιγά με τον καιρό. Είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως. Ο κόσμος χρειάζεται μια αλλαγή. Αυτό που παρατηρείται στην ανθρωπότητα γενικά είναι υπάρχει μια παγκόσμια κινητικότητα η οποία έχει αυξήσει πάρα πολύ την κατανάλωση. Και επειδή ακριβώς έχει αυξηθεί η κατανάλωση, έχει αυξηθεί και η ρήπαση ατμοσφαιρική μέσω των κλασικών μεθόδων ενέργειας. Και αυτό είναι επιτακτικό να αλλάξει και να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα πλέον. Είναι μονόδρομος και πρέπει να γίνει. Επειδή ξέρω ότι εσύ παρακολουθείς και τι γίνεται με τα πετρέλαια γενικά, γιατί λόγω και της ασχολίας με τη θαλάσσια ρήπανση, έχουν επιληθεί περισσότεροι κανονισμοί και υποχρεώσεις για τα πετρέλαια που θα αξιοποιηθούν στο μέλλον, όπως μας είπες και την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Η διαχείριση αποβλήτων στις θαλάσσιες μεταφορές έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν θεσπιστεί νόμοι, συγκεκριμένα της Μαρπόλ 73/78, ο οποίος αναφέρει μέσα, σαν παράδειγμα θα το πω αυτό. Αναφέρει και συνόμως, γιατί η διαχείριση υδατοσέρματος είναι μέρος της Μαρπόλ. Βεβαίως. Αυτό λίγο, αν θέλεις, πες μας λίγα πράγματα. Λοιπόν, είναι παραδείγματος χάρη ένα πλοίο το οποίο φορτώνει σε ένα λιμάνι
μάλλον ξεφορτώνει. Ναι, ξεφορτώνει πετρέλαιο. Ξεφορτώνει πετρέλαιο ή ξέρω εγώ τι άλλο. Φορτώνει πετρέλαιο από εκεί. Φορτώνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το φορτώνει το πετρέλαιο. Και το νερό. Ναι. Ξεφορτώνει με αποτέλεσμα να βάλει έρμα στο χώρο που βρίσκεται του λιμανιού. Αδειάζει το έρμα στο τοπικό του σύστημα. Γεμίζει με έρμα μέσα στο λιμάνι, αδειάζοντας το φορτίο. Αυτό γίνεται για λόγους ευστάθειας. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκινήσει αυτό το πλοίο, το οποίο μέσα στο ίδιο το λιμάνι, το οποίο βάζει έρμα για την ευστάθεια του πλοίου, μέσα στο έρμα αυτό προσθεθούν και τα συνήθη κοινότυπα βακτήρια που υπάρχουν σε κάθε μέρος. Εάν... κάθε μέρος, από εκεί που το φορτώνει. Από εκεί που το φορτώνει. Όπου πολλές φορές συνήθως είναι σε τροπικές θάλασσες που περιέχουν μέχρι και, εγώ θυμάμαι ότι λέει, μέχρι και 700 διαφορετικά ναι. DNA από τα εδόδημα. Ακριβώς. Δηλαδή, το νερό του ύδατος έρματος ξεφορτώνει 700 διαφορετικά είδη από το οικοσύστημα το οποίο τα ξεφορτώνει. Έτσι, ορισμένα από αυτά κάνουν του λεγόμενου θαλάσσιου εισβολή. Ακριβώς. Έχουν διαπιστώσει λοιπόν με του κατά καιρούς οι επιστήμονες ότι όταν μεταφέρει έρμα από ένα σημείο Α το πλοίο σε ένα σημείο Β, πάει σε ένα επόμενο λιμάνι, μεταφέρει μέσα και βακτήρια. Αυτά και τα βακτήρια, μπράβο. Ακριβώς. Ναι, ναι, διάφορους τύπους βακτηρίων. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι πήραν λοιπόν κάποιες προστασίες όσον αφορά αυτό το θέμα, με τεχνητά μέσα, δηλαδή ξέρω εγώ, με διάφορες αντλίες οι οποίες ανακυκλώνουν το έρμα το οποίο μπανάνε πήραν από το ένα λιμάνι, το περνάνε μέσα από φίλτρα, από διηθήσεις, από και τα λοιπά, έτσι, ώστε να το καταστήσουν ασφαλές και ακίνδυνο όταν θα το αδειάσει στο επόμενο λιμάνι που θα πάει να φορτώσει. Λοιπόν, μια άλλη μέθοδος είναι η ανακύκλωση του νερού όταν το πλοίο βγαίνει σε ανοιχτές περιοχές θάλασσας, πέλαγος, στον ωκεανό κτλ. Ανακυκλώνει το νερό, πηγαίνει σε τέτοια βάθη το πλοίο, το οποίο είναι η ανακύκλωση αυτή που γίνεται είναι ασφαλής. Ναι, να το αφηγήσω, αλλά δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όταν το πλοίο πλησιάζει προς το λιμάνι ή αν πάει πολύ ρηχά, εκεί που θα αδειάσει το νερό, οι οργανισμοί ξένοι που είναι μέσα στο νερό ακριβώς μπορούν να πιάκουν ένα τρόπο και να δοκιμήσουν. Υπάρχει όμως ένα βάθος συγκεκριμένο από τη θάλασσα, το οποίο εάν το αδειάσει το πλοίο εκεί, δεν προλαβαίνουν αυτοί οι οργανισμοί να ζουν, ψοφάνε όλοι ας πούμε, και δεν υπάρχει η επιμόλυση του τοπικού συστήματος. Έχει καθοριστεί αυτό σε συγκεκριμένα βάθη, ναι, ότι πρέπει να γίνεται αυτή η επεξεργασία, αυτή η κατεργασία. Είναι μία από τις τρεις μεθόδους διαχείρισης του ύδατος έρματος αυτή. Όμως είναι το εξής αυτό. Είναι χρονοβόρα, διότι πρέπει το καράβι να σταματήσει πριν μπει στο λιμάνι μακριά, να περιμένει κάποιες ώρες μέχρι να αδειάσει το νερό. Και μετά να πάει. Αν είναι κοντινό το ταξίδι, αν είναι μακρινό το ταξίδι που συνήθως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, τότε υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνει όλη αυτή η ανακύκλωση. Α, μέχρι να μην. Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτή η μέθοδος δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν εφαρμόζεται και ίδιος γιατί τους είναι πιο χρονοβόρα. Τους τρώει πιο πολύ χρόνο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να ρωτήσει και να πει, μα καλά, όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα και ποιος θα ελέγχει. Είναι τόσο αυστηροί οι κανονισμοί που όταν το βαπόρι προσεγγίζει κάθε λιμάνι, για κάθε περίπτωση υπάρχει και ο ανάλογος επιθεωρητής. Ανεβαίνουν επάνω οι επιθεωρητές και αναλύουν το νερό που υπάρχει στο έρμα και αν τυχόν ανακαλύψουν ότι υπάρχουν μικροοργανισμοί οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, βακτήρια, όλα αυτά, τότε έχει τέτοιες βαριές κυρώσεις και η εταιρεία και το πλοίο που αναγκάζει και την εταιρεία και τον καπετάνιο να κάνει υποχρεωτικά όλη αυτή τη διαχείριση για να μην βρει τον πελάτη. Εφαρμόζονται οι νόμοι στο ακέραιο. Περίμενε. Είναι πολύ αυστηροί. Εσύ λες τώρα τι λέει η νομοθεσία, η οποία ναι, μάλιστα από τον Οκτώβρη του 2018 ήταν η ανώτατη παράταση που δόθηκε για να εφαρμοστεί η συνθήκη διαχείρισης του ύδατος έρματος. Σωστά. Άρα από τον Οκτώβρη του 2018 είναι υποχρεωτικοί όλοι να εφαρμόζουν, θέλουν ή δεν θέλουν, δεν παίρνει άλλες αναβολές. Και τώρα, οτιδήποτε λήψη έχουν, είτε τα πλοία, είτε τα τοπικά λιμάνια, είτε το σύστημα με τις συμφωνίες, το πώς θα δουλεύουν οι εταιρείες, αυτές θα κληθούν να τις εφαρμόσουν. Προσέξτε καλά τι λέω, γιατί για να τις εφαρμόσουν αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν, ας μην τις αναφέρουμε τώρα, πιθανώς να έχει πιο πολύ δίκιο ο φίλος ο Γιώργος και να είναι πιο πολύ πρόθυμος να τις καλύψουν, παρά οι ανησυχίες οι δικές μας που λένε ότι
Είναι πολλά που λείπουν για την ασφάλεια του οικοσυστήματος της εδώ και θα κοστίσει πάρα πολύ για να τα καλύψουμε. Μακάρι να είναι όσο λιγότερα. Πάντως θα έρθει κάποια στιγμή που αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα πληρώσουν επιπλέον των εξορίξεων, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι επί του παρόντος. Αυτό θα το πούμε να είμαστε καλά πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι εδώ σε 5 με 7 χρόνια. Θα έρθει η ώρα να μπουν αυτά επιτάπητος. Κανονικά θα πρέπει να μπουν από τώρα, αλλά το κάνανε έτσι ώστε να. Σταδιακά να γίνει. Ναι, τα κάνανε με το fast track, ώστε να μην μπορούμε από τώρα να τα προσβάλλουμε στα δικαστήρια. Θα έρθει όμως μια εποχή που οι αρμόδιες οργανώσεις, εδώ οι οικολογικές οργανώσεις, θα μπορούν και οποιοδήποτε πολίτης να τα διεκδικήσει νομικά. Δηλαδή τι, να υποχρεώσει τις εταιρείες ή να εφαρμόσουν και να πληρώσουν από την τσέπη τους τις ελλείψεις που έχει το κράτος και αυτές, τα πλοία τους, ώστε να μην έχουμε το θέμα με το είδο ρεύματος, έτσι επαναλαμβάνω, για αυτό το θέμα μιλάμε, ή λοιπόν να πληρώσουν πολλά λεφτά περισσότερα για να τηρήσουν τους προδιαγραφές ασφαλείας ή δεν τους συμφέρει να πάνε στο καλό. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα και λέμε τα πετρέλαια θα πάνε κάτω από 25 ευρώ το τέτοιο, να υπολογίσετε και αγαπητοί φίλοι με τα πετρέλαια πόσο θα σας κοστίσει η προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δεν την έχει καθορίσει ο κ. Σταθάκης. Σας το υπογράφω εγώ τώρα και το ξέρετε πολύ καλά οι αρμόδιοι τι λέω. Και όταν έρθει η ώρα, εδώ είμαστε εμείς. Όχι εγώ προσωπικά, όλοι εμείς. Γιατί στέλνουν και μηνύματα, γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθούν πολύ και διάφοροι και είναι καλό αυτό. Λοιπόν, θα πούμε τώρα για τα απορρίμματα. Συνήθως δεν μπορούμε να μιλήσουμε τίποτα άλλο παρά μιλάμε όλα για τα απορρίμματα. Και τώρα μας έπιασε για τα πετρέλαια. Πάντως νομίζω το μήνυμα το πήραν όλοι. Αν κάποιος έχει για τα πετρέλαια να το κλείσουμε, έχει διαφορετική άποψη, στείλτε ένα μήνυμα στο Facebook να το δημοσιεύσουμε εδώ στην εκπομπή. Ή ελάτε εδώ στην εκπομπή. Πολύ ευχαρίστω. Αν δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε ενάντια και στα πετρέλαια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν δεν αυτή είναι η σωστή άποψη, γράφτε κάποιος στα σχόλια που θα το δημοσιεύσουμε. Κάντε κάτι τέλος πάντων να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των σκοπιδιών, όλα αυτά που συζητήσαμε τώρα αφορούν αυτούς οι οποίοι έχουν το μαχαίρι που λέμε, έχουν και το πεπόνι. Είναι θέματα αυτών οι οποίοι καθορίζουν τις νομοθεσίες, τις νομοθετούν και τις υλοποιούν. Τώρα, αυτό που θα πω εγώ όσον αφορά το θέμα των σκοπιδιών είναι αυτό που αφορά τον καθένα μας, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και σε αυτόν τον πολίτη ο οποίος μπορεί να βάλει ένα χέρι βοηθείας. Δηλαδή, αυτό που παρατηρώ είναι ότι ο κόσμος έχει... πώς να το πω, φτάνει στο σημείο να περιορίζεται μόνο στην γκρίνια και στην απεσιοδοξία, στην καλύτερη περίπτωση για αυτούς που βλέπει να παραβατούν περιβαλλοντολογικά. Εγώ θα έλεγα το εξής και θα το πω στον κόσμο, στον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά. Μην περιορίζεστε στα παράπονα και στην γκρίνια. Κάντε κάτι. Υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτά, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη. Έτσι. Μία περίπτωση αυτή. Ο τολμονικά. Βγείτε έξω. Καταγγείλετε μία ανορθόδοξη πράξη. Κάποιον που καίει σκουπίδια και πλαστικά. Κινητοποιήστε και το διπλανό σας. Κάντε κάτι εσείς από μόνο σας, νιώθοντας αργότερα για αυτή την πράξη που κάνετε, να νιώσετε και λίγο πιο όμορφα με τον εαυτό σας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Εγώ τι κάνω καμιά φορά, όταν θέλω να δεν ξέρω πώς να περάσω την ώρα μου, θα πάρω μια πλαστική μαύρη σακούλα σκουπιδιών, θα βγω γύρω-γύρω στο περίγυρό μου και θα αρχίσω και θα μαζεύω ό,τι σακούλες, ό,τι πλαστικά έχουν παρασυρθεί από τον αέρα κτλ. Ό,τι βλέπω τέτοιου είδους πλαστικά, κυπελάκια, οτιδήποτε κτλ. Τα βάζω μέσα στη σακούλα των πλαστικών, κάθομαι μια ωρίτσα, τα μαζεύω, τη γεμίζω και πάω και την πετάω στον κάδο των σκουπιδιών. Με αυτό που τι κάνω, κάνω και γυμναστική, νιώθω και όμορφα με τον εαυτό μου, τη συμβάλλω και εγώ ίδιος σε κάτι καλό που έκανα. Και φανταστείτε τώρα, εάν σαν εμένα ή και κάποιος άλλος που σίγουρα θα το κάνουν, το κάναμε όλοι μας, τότε πόσο καλό θα ήταν και πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα. Ναι, αυτό κοιτάξτε, εθελοντική καθαρισμή. Είναι καλό και. Πάντα το κάνανε, είτε λιγότερο. Θυμάμαι ότι όταν ήταν ο Μακαρίτης ο Φαγωγέννης, κάνανε καθορισμούς από τη λέξη οικολογίας. Τώρα γίνεται πολύ πιο εντατικά όμως από πλευρά. Εσύ λες το από πλευρά πολίτη. Φταίει όμως ο πολίτης που δεν έχει αυτή τη συνείδηση ώστε αυτά που μας είπες τώρα από μόνος του να τα έχει σκεφτεί και να τα εφαρμόζει χωρίς να τα σκέφτεται. Φταίει ο πολίτης. Ναι, φταίει και ο πολίτης στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί ο πολίτης έχει ατομική ευθύνη.
Ατομική ευθύνη. Ναι, ναι, αλλά άμα το μου έχει κάδου, το Δήμο κάδου για να τα ξεχωρίσω, πού θα τα βάλει, στο κεφάλι μου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαμαρτυρόμαστε ομαδικά, να γίνονται πορείες και για αυτό το σκοπό και αυτό το λόγο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να λάβουν πρωτοβουλίες να συγκεντρώσουν τον κόσμο μέσα από το Facebook ή ξέρω κάποιες περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, όπως έχουμε εμείς κάτω στη Λευκύνη, που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τον κόσμο και να τον βγάλουν για πορεία, ξέρω εγώ, να κατέβουν κάτω δημοσιογράφοι, να τραβήξουν. Ένα στιγμή ότι είπε ένα γεγονός για αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά κοίτα, όλα μπορούν να βοηθήσουν. Οι συλλογοί όμως κάνουν το εξής. Κάνουν αυτή την ανακύκλωση. Ναι. Και μετά βλέπω. Καλά κάνουν, δεν είπα εγώ. Αυτά για να πω μπράβο και συγχαρητήρια θα πρέπει να γίνουν εδώ και 5 χρόνια, 6 χρόνια. Τώρα βάζω άλλο τελεία. Γιατί καλά, αλλά λίγα δεν μου λύνει το πρόβλημα που θα βρω με τα σκουπίδια, κυρίες και κύριοι. Το Πάσχα και μετά το καλοκαίρι. Δεν επιλύεται έτσι. Θα στο λέω. Και εντάξει, την προηγούμενη φορά που κάναμε συνάντηση με τον Τεμπλώνη και με τη Λευκύμη, αγρόνι γόρασαν. Του το είπα, Γιάννη μου, ναι, πήγαινε και για δήμαρχο. Καλά να είσαι, αλλά δεν θα το λύσει να κάνει ανακύκλωση εσύ όπω κάνανε οι άλλοι που τα πήρε εσύ να τα κάνει εσύ τώρα με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα λυθεί. Εντάξει. Θα λυθεί μόνο εάν η επόμενη δημοτική αρχή το βάλει κάτω και κάνει διαλογή στην πηγή. Να το θέλει, όχι να το λέει για να μην το κάνει όπω ούτε οι άλλε. Και να αφήνουν να γίνεται η μαύρη ανακύκλωση, διότι γίνεται 16% μαύρη ανακύκλωση. Το έχουμε καταγγείλει. Και ο εισαγγελέας τίποτα. Εάν δεν υλοποιηθούν επιστημονικές αποφάσεις, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ τα έχω όλα τα στοιχεία, έχω πει όποιος θέλει στη διάθεσή του και ονόματα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να απειλήσει το θέμα από τη βάση του. Γιατί οι Κερκυραίοι δεν ξέρουν να κάνουν ανακύκλωση, γιατί είναι κουτί. Είναι κουτί οι Κερκυραίοι. Δεν ξέρουν οι Κερκυραίοι και ξέρουν οι Αμερικάνοι, το παραλογείτε. Υπάρχουν συμφέροντα που παραπληροφορούν, δίνουν λάθος σημείο ποιο είναι το debate. Αγωνιζόσαστε για λάθος πράγματα. Αλλού είναι το κλειδί της υπόθεσης. Σας είπα εγώ, Λευκύμη και Τεμπλώνη, να έρθετε να πάμε μαζί στο σύνδεσμο καθαριότητας και στο Δήμο, να κάνουμε εικονική κατάληψη και να τους πούμε έτσι γίνεται η δουλειά. Όχι όλα μαζί στο Τεμπλώνη και να μπαίνουν μέσα. Το χώρο του χιτά, όποιος θέλει και να κλέβει πράγματα, να ανακυκλώσουμε από εκεί 16%. Όποιος, διάφοροι μπαίνουν στο χώρο του χιτά και κλέβουν το υλικό που ανήκει στους δημότες. Είναι κεφάλαιο το δικό μας, λεφτά δικά μας αυτά. Από τη στιγμή που θα μπει κάτι μέσα στον κάδο και μετά, δεν μπορεί ο ιδιώτης κανείς να το αγγίξει. Ο ιδιώτης είναι δική του περιουσία μέχρι να πάει στον κάδο. Έτσι. Και η μαφία των σκουπιδιών πηγαίνει στον Τεμπλώνη και τα παίρνει. Από εκεί. Και πλουτίζει. Το λέμε τόσα χρόνια. Και δεν είναι αν είμαστε έξυπνοι και δεν ξέρουμε να κάνουμε ανακύκλωση. Έτσι. Θέλουν να είναι η ανακύκλωση ανακατεμένα σύμμυχτα για να μην ζυγίζονται και να πηγαίνουν στο κοιτά ζυγίστα ώστε να μην ξέρει μπορεί να ελέγξει κανένας τι υλικά υπάρχουν μέσα. Ενώ άμα γίνεται διαλογή στην πηγή ζυγίζονται. Πηγαίνουν ζυγισμένα και δεν μπορεί να κλέψει κανείς ούτε μισό κιλό πλαστικό. Εάν θέλετε, το καταλαβαίνετε. Εάν όχι, συνεχίζουμε. Δεν πειράζει. Συνηθίσαμε τώρα. Τι να κάνουμε. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε το μέλλον, το ωραίο μέλλον που είναι μπροστά μας, κυρίες και κύριοι. Με τις ανανεώσιμες πηγές και την ελευθερία, την απεριόριστη ενέργεια που θα μας δώσει η ελευθερία αγαθών. Θα έχουμε. Με 100% ανανεώσιμες πηγές σε 5 χρόνια αποσβαίνουν και από εκεί πέρα για 20 χρόνια έχουμε δωρεάν ενέργεια. Δεκαπλάσια υλικά καθά για όλους με τα ίδια χρήματα. Θα είναι από ένα σημείο και μετά. Αλλά ας παλέψουμε όλοι μαζί να έρθει γρήγορα αυτή τη στιγμή. Γιώργο, κλείσε παρακαλώ την εκπομπή. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό ακόμα. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, από καιρό εις καιρόν η περιβαλλοντολογία αρχίζει και γίνεται status quo, μπορώ να πω. Ας φροντίσει ο κόσμος να καταγγέλει περιπτώσεις. Να το κάνει σωστά. Ατόμων να με. Να το κάνει σωστά. Έτσι. Πράξεις ανορθόδοξες, καύση σκουπιδιών και πλαστικών. Όχι στο Facebook. Να το καταγγέλει like. Αυτό το πράγμα ακριβώς, να μην περιορίζεται στα παράπονα. Και ο καθένας σας βάζει το δικό του λιθαράκι, ας αναλάβει την ατομική του ευθύνη, να μπορεί να συγκεντρώνει κάποια πλαστικά τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται γύρω από το χώρο τον οποίο ζει, όπως σας είπα και εγώ, όπως κάνω και εγώ.
Και πιστεύω ότι ο καθένας μας, άμα βάλει το λιθαράκι του για το καλό, πιστεύω ότι στο σύνολο θα είμαστε μια χαρά. Αυτά έχω να πω. Καθαρά, ανθρώπινα και απλά. Okay. Μ' αρέσει, είσαι πάντα αισιόδοξο. Και στο... έχει παρακολούθησα και όλο, το, την... όλο τον αγώνα από την αρχή που ξεκίνησες μέχρι το τέλος που πέτυχες. Ναι, ναι. Και ήσουν έτσι χαλαρός σε όλες τις στιγμές και σωστός. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα. Και να γιατί εισακούστηκε και από τους λευκημίωτες. Έγινε με ένας καλός καθαρισμός και οφείλεται και στη δική σου παρέμβαση. Οφείλω να το πω, κυρίες και κύριοι. Και συγχαρητήρια και σε εσάς που κάνετε ότι μπορείτε να κρατήσετε τη λευκή καθαρή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά είναι το ίμιση του παντός. Το πιστεύω και το έχω αποδείξει στην πράξη. Φάνηκε. Λοιπόν, κυρίες και αγαπητές φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε και το κανάλι Drone Road για τα πολλή ώρα στιγμιότυπα, ώστε να μην βλέπουμε πάντα το χιτά πίσω μας. Καλό Πάσχα, έχουμε σε όλους καλές γιορτές. Να περνάτε καλά και καλή διασκέδαση και καλή ανακύκλωση. Με διαλογή στην πηγή. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα λέμε σε επόμενη ή μεθεπόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα περίεργο βράδυ.